Κοινόχρηστος χώρος πτέρυγας του καταστήματος κράτησης της Αγίας Χανίων, κρατούμενοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ως κρύπτες αυτοσχέδιων μαχαιριών και σιδηρολωστών. Μέσα σε έλεγχο, τον οποίο έγινε για μία ακόμα φορά, βρέθηκαν απαγορευμένα είδη, όπως αυτά που είδατε στις φωτογραφίες, και θα ήθελα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που για μία ακόμα φορά έκανα το καθήκον τους. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν και κατέσχεσαν 2 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 σιδηροσωλήνες και 2 σιδερένια ρόπαλα. Θα συνεχίζονται συνέχεια, γιατί έχουμε να κάνουμε με παραβατικότητα την οποία είναι πέρα από τα μήκη και τα πλάτη του νομού και του νησιού. Γνωρίζετε ότι η φυλακή αυτή τη στιγμή είναι και έχει μέσα έγκλειστους από όλο τον κόσμο. Για τα ευρήματα του χθεσινού ελέγχου ενημερώθηκαν η Εισαγγελική Αρχή και η Αστυνομία, ενώ διενεργείται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος. Τα συχνά περιστατικά προβληματίζουν τη διεύθυνση της φυλακής, που επαναφέρει το ζήτημα ενίσχυσης του καταστήματος κράτησης με επιπλέον προσωπικό. Υπάρχουν ανάγκες και για προσλήψεις, οι οποίες θα είναι άνω των 100 ατόμων, και κατ' επέκταση νομίζω ότι η κοινωνία θα είναι κοντά και θα διαχειριστεί όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων κρατούνται περισσότεροι από 600 κρατούμενοι.